αναστολή του διαλόγου με τον ΟΚΙΠΗ αποφάσισε η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών 2 εβδομάδες πριν την έναρξη του σχεδίου. Η αναβολή της προγραμματισμένης συνάντησης που είχαν σήμερα και μάλιστα χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση ήταν η αφορμή να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση η Συντεχνία των Κυβερνητικών Ιατρών. Για έλλειψη σεβασμού κάνει λόγο πρόεδρος της ΠΑΣΙΚΗ, ο οποίος έχει αποστείλει ήδη επιστολή στον εκτελεστικό διευθυντή του οργανισμού, ενημερωνοντάς τον για την απόφασή τους. Σε μια άλλη εξέλιξη, ετοιμάστηκαν οι αναθεωρημένοι κατάλογοι δραστηριοτήτων με τις αμοιβές των ειδικών ιατρών. Μιλώντας στον Α, ο σύμβουλος του Υπουργού Υγείας διαβεβαιώνει ότι οι αμοιβές είναι βελτιωμένες και ετοιμάστηκαν με τη συνεργασία των ειδικών ιατρών. Αν επίσημα συμμετείχαν ακόμα στη διαδικασία και πρόεδροι εταιριών, θεωρώ ότι όλη η δουλειά έγινε με τη βοήθεια αυτών των συναδέρφων. Όλα αυτά την ώρα που το ελεύθερο δίκτυο ιδιωτικής ιατρικής μετρά πέραν των 780 ειδικών ιατρών, 46 διαφορετικών ειδικοτήτων, καθώς και 28 ιδιωτικά νοσηλευτήρια και διαγνωστικά κέντρα. Σε μια άλλη εξέλιξη, μέσω επιστολής, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου ξεκαθάρισε στον πρόεδρο του ΠΙΣ πως το κάλεσμά του προς τις επιστημονικές εταιρείες έχει στόχο να ακούσει τους προβληματισμούς τους και να ανταλλάξουν εισηγήσεις. Η θέση σας ότι πρόκειται για επικοινωνιακά τεχνάσματα είναι τουλάχιστον προσβλητικό και φανερώνει τις πραγματικές σας προθέσεις, όπως άλλωστε φαίνεται και από τις διάφορες σας ενέργειες τις τελευταίες εβδομάδες. Καταλήγοντας, επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η ιατρική κοινότητα είναι βασικός πυλώνας στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ και έχει ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσει στους σχεδιασμούς.